Ο Αντώνης Δρακούλης μένει στη Νέα Μεσύμβρια και το επάγγελμά του είναι κομμωτής. Όπως περιέγραψε στην κάμερα του grtimes.gr, ένα ταξίδι στην Ολλανδία πριν από περίπου 10 χρόνια ήταν αρκετό για να του μπει το μικρόβιο και να φτιάξει στην αυλή του σπιτιού του τη δική του ζούγκλα. Πήγα ένα ταξίδι στην Ολλανδία και επισκέφτηκα πολλούς χομπίστες σαν εμένα. Είπα ότι όταν γυρίσω στην Ελλάδα θα φτιάξω ένα δικό μου χώρο. Κάθε μέρα που ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του αντικρίζει μία μαγευτική εικόνα από περίπου 400, όπως μας είπε, τροπικά πουλιά και φυτά. Όσο χρόνο χρειάζεται στην καθημερινότητά σας για τη φροντίδα και των φυτών αλλά και των ζώων που έχετε? Περίπου στη μία ώρα καθημερινά. Κόστος? Οικονομικό. Όχι, το κόστος ήταν μέχρι να φτιαχτεί όλο αυτό το πράγμα. Μετά δεν είναι μια περιποίηση για ένα καθάρισμα που θεωρώ ασήμαντο. Μετά όταν εγώ θεωρώ ότι το χόμπι είναι κάτι που μας γεμίζει, οπότε θεωρώ και τα χρήματα και ο κόπος είναι ασήμαντο προς τη χαρά που παίρνεις από αυτό που εισπράττεις από το χόμπι. Τα φυτά είναι όλα τροπικά, όπως εξίσου και τα πουλιά. Είναι τα Gouldian, Parrot Fins Yellow, Parrot Fins Red, Parrot Fins Blue. Υπάρχουν διάφορα φυτά τα οποία είναι κάπως προσαρμοσμένα με τις ανάγκες και τις τροφές των πουλιών. Τροφές εννοώ γιατί υπάρχουν κάποια που τώρα πίνουν νέκταρ, οπότε και κάποια δέντρα παράγουν νέκταρ για να πίνουν κάποια από τα πουλιά τα οποία ζουν στο συγκεκριμένο χώρο. Πόσα πουλιά είναι μέσα και πόσα? Έχει γύρω στα 400 με 500 πουλιά. 400 με 500 πουλιά. Έχει θέρμανση. Με αέριο. Με αέριο. Με αέριο, βέβαια. Όπως έχω το σπίτι μου, έχω και εδώ. Σαν το σαλόνι σας έχετε? Ίσως το ακόμα καλύτερο. Από ποιες χώρες είναι τα φυτά και οι σπόροι που έχετε εδώ, στον κήπο σας? Είναι από Αγγλία, Γαλλία, Αμερική, Κίνα, Ισπανία, Γερμανία, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Με τι κόστος? Ελάχιστο, δεν θα μπορώ να πω ότι είναι πολύ ακριβά, γιατί ένα σπόρος μπορεί να στοιχίζει 1-2 ευρώ, 3 ας πούμε. Αγοράζοντας αναδιαστήματα, ξέρω εγώ, μια ποσότητα 3-4 ειδών από σπόρους, εντάξει, δεν είναι και το μεγάλο έξοδο. Άλλωστε δεν πίνω, δεν καπνίζω, οπότε θεωρώ όλη μου, ας πούμε, το περίσσευμα από αυτά που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, τα δίνω στο χόμπι μου. Από ό,τι ακούγεται, η μανταρίνη είναι ένα είδος που δίνουν δώρο στους νεόνυμφους οι Κινέζοι, σαν ένα δείγμα αγάπης και αφοσίωσης, γιατί είναι μονογαμικά και είναι τρομερά στη διάρκεια της αναπαραγωγής, στη διάρκεια της εκόλαυσης και στη διάρκεια μετά των μικρών. Ο πατέρας είναι παρόν σε όλες τις φάσεις και μορφές της θηλυκιάς. Οπότε οι Κινέζοι το θεωρούν σαν ένα δείγμα πολύ δυνατό αγάπης και αφοσίωσης, το αρσενικό προς το θηλυκό και το αντίθετο. Γι' αυτό και το δίνουν στα ζευγάρια, σαν δηλαδή η ζωή τους να είναι όπως τις πάπιες συγκεκριμένες. Παίρνω πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια από το χόμπι μου και από τα πουλιά και από τα φυτά. Μου το δίνουν με απλόχερα, μόλις τους την αγάπη.